Δίπλα ο κύριος. Τι το ήθελες αυτό. Ο κύριος είναι δικηγόρος από μια τράπεζα, στην οποία χρωστάω κάτι λεφτά, ξέρεις τώρα, κάρτες, δάνεια κλπ. Και έχει έρθει μαζί μου, κερδίσω τα πολλά λεφτά και τους τα δώσω. Μάλιστα, και είναι από ποια τράπεζα? Δεν βλέπεις, την αγροτική. Μη με κοιτάς εμένα έτσι, μη σε τραβήξω μία με την γλίτσα και γεμίσει μούρι σαν σφράχια. Εκεί θα είναι σαν να έχω βάλει γκλίτσερ. Αυτό το που βάζουν τα κόλτια και γυαλίζει. Λοιπόν, είναι η Μαρία, η Μέρη, η Μερούλα, το Μαράκι, η Μαριό, η Μάρο και η Μαριγό. Να υποθέσω ότι όλες γιορτάζετε το 15 Αύγουστο. Εγώ όχι, γιορτάζω 21 Νοεμβρίου με τις Παρθένες. Να σου πω, θες από αύριο γιορτάζεις και εσύ μαζί με τις άλλες, το 15 Αύγουστο. Θέλω να απαντήσεις με ένα ναι ή με ένα ναι. Πάρε τον Παύλο με το 5! Όχι, όχι! Το 4! Το 3! Το 5! Το 7! Ναι, αυτή η σταθερότητα στις επιλογές, δύσκολη απόφαση. Και βέβαια είναι δύσκολη, αλλά δεν έχεις ένα νούμερο στο μυαλό σου. Ποιος είναι ο τυχερός σου αριθμός? Το 542.378. Ε? Είναι μεγάλο. Ας το κάνω αλλιώς. 2. Το... 2. 2 γιατί και το 2 είναι ο τυχερός μου αριθμός. 2 Οκτωβρίου γεννήθηκα. 2 Οκτωβρίου έκανα τα πρώτα μου γενέθλια. Κοίτα σύμπτωση, ε. 2 φίλοι μου λέγανε παντρευτώ τη Ματίνα, αλλά δεν τους άκουσα. 2 χρόνια έχω κόψει το τσιγάρο. Έκοψε το τσιγάρο, εθερείο. Κάπνιζες πολύ. Ού, σαν να ράπεις. Αλλά πήρα αυτά τα αυτοκόλλητα νικοτίνης, αυτό ήταν μαχαίρι. Αλήθεια, πού τα κολλάς αυτά τα αυτοκόλλητα νικοτίνης? Ξέρω, εγώ τα κόλλαγα στα μάτια και μετά δεν μπορούσα από τα τσιγάρα. μια, δυο, αυτό ήταν λέω. Άντε από εδώ, αυτό μαχαίρι, μαχαίρι. Το 2 λοιπόν. Μέρη, φέρε μας τη βαλίτσα, σε παρακαλώ. Ελπίζω, Ρούλη, να έχεις κάνει τη σωστή επιλογή και η βαλίτσα σου να έχει μέσα τα 500.000 ευρώ. Πάμε τώρα να ανοίξουμε μία από τις υπόλοιπες 6 βαλίτσες. Πάρτα, παπά! Κάτσε ρε, αγόρι, μην με αγχωρείς, άσε με να παίξω. Το 1! Το 5, ρε! Όχι, όχι! Το 3! Το 1, ρε! Το 7! Το 3, ρε! Το 6. Το 6, ωραία. 1000 ευρώ, ναι! Μαζέστε και την κρύα, δεν πήρε χαμπάρα, τελείωσε. Έλα, μαμά. Έλα, τελείωσε. Πάρτα, παπά. Κάτσε, ρε, αγόρι, μην με αγχωνείς, άσε με να παίξω. Μπράβο, Ρούλη, ξεκινήσαμε καλά. Να δούμε, θα συνεχίσουμε έτσι καλά ή θα μετατραπεί το παιχνίδι σε Grand Guignol? Για Grand Guignol δεν ξέρω, αλλά για Grand Guignol μόλις πάω σπίτι σίγουρα. Κατάλαβα. Πάρτα, παπά. Πάρτα, παπά! Τι με αγχώνεις, ρε, αγόρι, μάσε με να παίξω. Το 4! Το 7, ρε! Όχι, όχι! Το 5! Το 1, ρε! Το 7! Το 5, ρε! Το 3. Το 3. Μερούλα, ξεσπράγισε και άνοιξε τη βαλίτσα. Όπως ένα! Κάτσε κάτω, μαμά, δεν είπε λίτσα. Βαλίτσα, είπε, βαλίτσα. Πάρτα, παπά! Άνοιξε τη βαλίτσα με το νούμερο 3. 10.000 ευρώ, ναι! Άντε, άντε! Μαζεύτε την κρυά μου, ρε. Δεν πήρε χαμπάρα, τελείωσε. Έλα, μαμά. Έλα, τελείωσε. Άκουσε κλαρίνο και θυμήθηκε τα νιάτα της. Το δούλευε το κλαρίνο η μάνα σου. Έλα, μην της πάρει τίποτα. Λίγη μελόντικα για αυτή τα Χριστούγεννα μόνο. Τα μαύρα. Ο τραπεζίτης σου προσφέρει για να φύγεις 400.000 ευρώ. Πάρτα, παπά. Πάρτα, να πούτα, καλά, τσέπουτα, λοιπόν, επειδή μου μυρίζετε μπλόφα, θα συνεχίσω.
Φοβερό, κυρίες και κύριοι. Ο Ρούλης θα συνεχίσει. Αναρωτιέμαι, είναι αυτό θυμός? Είναι αισιοδοξία? Είναι μαλακία? Ακούω αριθμό, Ρούλη. Πάρτα, παπά! Το 7! Του τέσσερου! Του τέσσερου! Ποιο? Του τέσσερου! Του τέσσερου! Του τέσσερου! Του τέσσερου! Ποιο εννοείς αυτό εδώ μπροστά που εμείς το λέμε τέσσερα? Του τέσσερου! Αυτό δείχνει, ναι. Εντάξει. Του τέσσερου! Του τέσσερου! Που θέλει του τέσσερου, τον χαλάσουν το χαρτίρ! Μαράκι, άνοιξε τη... Άνοιξε τη βαλίτσα! Ποιο δυνατό να μην βάζει, να πούμε! Καλά. Μαράκι, άνοιξε τη βαλίτσα! Παπασίανα! Κάτσε κάτω, μαμά, δεν είπε λίτσα! Βαλίτσα είπε, βαλίτσα! Γιατί λέει συνέχεια το 21? Ας είναι μεγάλη ιστορία. Το 21 έχει την πρώτη σεξουαλική επαφή. Με κάποιον Θανάση. Μετά το σουβλίσανε στην Αλαμάνα. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο ήταν πιο οδυνηρό για το Θανάση. Μάλλον το πρώτο. Ο ίδιος ζήτησε να σουβλιστεί. Μαράκι, άνοιξε τη βαλίτσα με το νούμερο 4. 300.000 ευρώ. Γλυκά πόνωσε το μαχαίρι. Δεν είπαμε έτσι. Αυτά λούσε καμιά κομμενίτσα καλύτσες φυλάκια. Όχι τα μάτια να προσέχουμε. Δυστυχώς, Ρούλη, αυτή η επιλογή βαλίτσας δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Αν σου πω ότι το κατάλαβα. Άρα ηλίθιε! Έλα, κόψε. Κόψε! Βούλατο! Βούλατο! Βούλατο, μην τα πάρω στο κρανίο! Πάρτα, παπά! Κοίτα, παιδί, όλη τη μέρα τρώει. Ο τεμπέλης, ο αχαήρευτος, ίδιος ο πατέρας του. Και τι είμαι εγώ τεμπέλης και αχαήρευτος? Δεν μιλάω για σένα. Διέλυσες την οικογένεια, βρε. Λέει, μωρέ, εγώ σας διέλυσα την οικογένεια. Αυτός εγώ και τον άντρα μου σου τον έφαγες. Λέει, μωρέ, τον άντρα στον πάτσα αμάξι. Με όλα σε οδύναγες. Άλλο αυτό. Εγώ την κόρη σου σημάδευα. Αφού μπήκε στη μέση, φταίω εγώ. Τι ήθελα να παραστήσει τον ήρωα? Γιατί ρε, και το θείο μου εσύ δεν τον έφαγε. Λένε, μωρή ηλίθεια, ο θείος σκοτώθηκε στο κυνήγι. Ναι, αλλά εσύ τον πυροβόλησες. Άλλο αυτό. Εγώ έριξα στη φώκια. Στο βουνό φώκια. Την πεθερά μου εννοώ. Ο τραπεζίτης σου προσφέρει για να φύγεις 250.000 ευρώ. Πάρτα, παπά! Πάρτα, ας πω, δεν γίνεται να μου δώσετε 300.000 που μου δίνε πριν. Όχι, βέβαια, αυτό δεν γίνεται. Και δεν γίνεται, για πάρω τον τηλέφωνο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τι, δεν έχεις μονάδες? Κάντε μια αναπάντηση, σε πάρει αυτούς, μην είσαι κοροϊδό. Ρούλη, δεν μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, δέχεσαι τα 250.000 ευρώ. Κάνεις deal. Συνεχίζω. Συνεχίζει ο Ρούλης. Ακούω αριθμό, Ρούλη. Πάρτα, παπά! Κάτσε, ρε, αγόρι, μην με αγόρι. Άσε με να παίξω. Το 5! Του 1, ρε! Όχι, όχι. Το 1! Του 5, ρε! Το 1, το 1. Το 7. Μαριγό, ξεσπράγησε και άνοιξε τη βαλίτσα με το νούμερο 7. 500.000 ευρώ. Στο κελί 33 είχαν στο κορί. Μαριό, ξεσπράγησε και άνοιξε τη βαλίτσα με το νούμερο 5. 100.000 ευρώ. Άνοιξε πέτρα. Δυστυχώς, Ρούλη, ξεκίνησες πολύ καλά, αλλά στην πορεία ανατράπηκαν τα σχέδιά σου. Ο τραπεζίτης σου προσφέρει για να φύγεις 1 κιλό φέτα και 100 γραμμάρια έλες. Πάρτα, παπά! Δεν μου λες, η φέτα είναι ήπειρος ή απλά ήπειρο? 50 ευρώ.
Πράγμα που σημαίνει ότι ο Ρούλης, ο δημόσιος υπάλληλος που τα απογεύματα κάνει τον περιπτερά, έχει κερδίσει ένα λεπτό. Ένα λεπτό.